αντιτάμαστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Όμως, ειδικότερα και καλύτερα για αυτά τα θέματα, είναι να μιλήσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Είναι μεγάλη τιμή για μας που φιλοξενούμε στην πόλη μας τον Κώστα τον Αρβανίτη και τον Ολυμπιονίκη. Καλό λοιπόν στο βήμα τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Ευχαριστώ. Ούτε θα κάτσουμε. Άμα κάτσουμε δεν μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια τους από πίσω. Μία φωνή δεν είναι τίποτα. Θα μου πείτε εγώ άμα κάτσω δεν το βλέπω. Σίγκο Αρβανίτη. Συγγνώμη που σας γυρνάμε στο δάτη. Τα μικρόφωνα ρε. Τα μικρόφωνα. Εγώ δεν χωράω. Λοιπόν, καλησπέρα σας, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είμαστε απέναντι σε αυτούς που είναι εκεί έξω. Το ποιοι είναι εκεί έξω θα το συζητήσουμε σήμερα. Φανταστείτε, φέρανε κόσμο από αλλού. Ξένοι είναι από εκεί. Φέρανε κόσμο από αλλού. Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί. Αυτοί να σου πω εγώ. Είναι ο δημοκράτης. Θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε τώρα. Και στο τέλος θα κάνουμε και κουβέντα. Λοιπόν, ποιοι είναι όλοι αυτοί. Αυτή είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρώπης. Αυτή είναι το αποτέλεσμα της μόδας που έχει γίνει πια η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Γιατί είναι μία μόδα. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, σιγά σιγά, σε παραδοσιακά δημοκρατικές χώρες, να εμφανίζονται ακροδεξιά κόμματα που να παίρνουν μεγάλα ποσοστά, να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις, να είναι κυβερνήσεις. Βλέπουμε χώρες όπως η Ουγγαρία να έχει μια ακροδεξιά κυβέρνηση με επικεφαλή τον Όρμπαν, ο οποίος πήρε τις εκλογές με ακροδεξιά ρητορική κατά του μεταναστευτικού, χωρίς να έχει ούτε καν ένα μετανάστη χώρα.